Έχουμε μαζί μας την πρωταθλήτρια ομάδα της Α3 κατηγορίας, την ομάδα της Παρτιζάν. Πολλά συγχαρητήρια. Πρόεδρε, από την αρχή της χρονιάς θα μιλήσει ο πρόεδρος. Το μόνο που θέλω να πω, η Σλάβς άξιζε στο τελικό. Ήταν πάρα πολύ καλή αντίπαλη και μπράβο τους. Πρόεδρος, πρόεδρος, παίκτης, σημαία ομάδας. Ένα όνομα, μία ιστορία, ο Μανώλης Κρητικός. Μανώλη, μία δήλωση για τη φετινή χρονιά. Κατακτήσαμε το πρωτάθλημα της Α3 κατηγορίας. Εδώ με τον Χρήστο, περισσότερες δηλώσεις. Το θέλανε πάρα πολύ. Αυτό σας το έξω από την αρχή. Αυτό θέλω να δείξω λίγο. Θα φάνε λίγο αυτό. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα. Του χρόνου η ομάδα θα αγωνίζεται στην Α2 κατηγορία. Συνεχίζουμε κανονικά. Τα σχέδια είναι νωρίς ακόμα. Πρώτα πρέπει να απολαύσουμε. Έχουν γίνει κάποιες κινήσεις. Λοιπόν, ξεκινήσαμε πέσα από το 0. Πήρα μια ομάδα από το πουθενά. Πέρυσι, την τελευταία αγωνιστική, για λίγο δεν πήγαμε στα playoffs της Α3 κατηγορίας. Φέτος η ομάδα είχε πολλές αλλαγές. Εδώ ο Γκόγκας πήρε και το βραβείο του πρώτου σκόρερ της Α3 κατηγορίας. Βρήκα τον καλύτερο παίκτη της Α3 και από το σκόρερ του παιδί. Αν και η ομάδα, να σου πω την αλήθεια, λίγο πριν το τέλος της κανονικής περίοδου έκανε μια μικρή κοιλιά, αλλά τελικά δεν το πλήρωσε στην αρχή το play-off. Έδειξε χαρακτήρα, συνέχισε όπως και όλη τη χρονιά πάλευε το κάθε παιχνίδι. Είχαμε φτάσει σε πρώτη θέση, πέσαμε τέταρτη, ήταν λίγο καλή κατηγορία, πήγε πολύ καλά. Πολύ καλή αντίπαλη, όσο και η ομάδα των Σλάβς, πάρα πολύ όμορφη. Πολλά μπράβο. Έγινε, ευχαριστούμε πολύ.